Το δικαστήριο της Μυκόνου καταδίκασε σε φυλάκιση ενός έτους τον μεγαλύτερο κατασκευαστή του νησιού για υφαρπαγή ψευδούς βεβαίωσης κατ' εξακολούθησης. Μαζί του καταδικάστηκε και ένας μηχανικός από τη Λάρισα. Ο Τάσος Θέλογλου είναι δίπλα μου και έχει το ρεπορτάζ. Τάσο, πώς φτάσαμε σε αυτή την απόφαση? Νίκο, δύο κάτοικοι της Μυκόνου, ένας άντρας και μια γυναίκα, νίκιασαν ένα χώρο για να σερβίρουν πρωινά. Διαπίστωσαν όμως μετά από επίσκεψη της εφορίας νεωτέρων μνημείων ότι αυτός ο χώρος δεν έπρεπε να υπάρχει. Διότι δεν ήταν νομιμοποιημένος σύμφωνα με όσα προβλεπόταν. Τι προβλέπετε? Ό,τι έχει κτιστεί πριν το 2011 στη Μύκονο μπορεί να τακτοποιηθεί, όπως λέμε, ακόμα και αν έχει κτιστεί χωρίς άδεια. Ό,τι όμως έχει κτιστεί μετά το 2011, τον Ιούλιο, δεν μπορεί να τακτοποιηθεί. Αυτός ο χώρος λοιπόν δεν είχε αρχίσει να κατασκευάζεται πριν τον Ιούλιο του 2011. Τότε οι ένικοι στράφηκαν στον ιδιοκτήτη, είπαν ότι κακώς νοικιάζουμε αυτό το χώρο, άρχισε μια οικονομική αντιδικία και από τις αεροφωτογραφίες διαπιστώθηκε ότι ο χώρος αυτός κακώς λειτουργούσε. Τώρα φαίνεται ότι εδώ έδιναν βεβαιώσεις ότι κάποια ακίνητα που κατασκευάστηκαν μετά το 2011 ψευδώς βεβαίωναν ότι είχαν κατασκευαστεί πριν. Αρκεί να σου πω, Νίκο, ότι υπήρχε τέλος ακίνητης περιουσίας, το οποίο φαινόταν να έχει πληρωθεί για ένα χώρο ο οποίος δεν έπρεπε να υπάρχει, και ηλεκτροδότηση φυσικά, αυτά που υπάρχουν σε όλη την Ελλάδα. Οι επιθεωρητές περιβάλλοντος που κλήθηκαν να εφαρμόσουν τα μέτρα είπαν ότι είναι αυθαίρετο το 2023. Όχι όλο το κτίριο, αλλά ένα μέρος του. Ένα τμήμα του. Ένα τμήμα του. Και το έπρεπε να εφαρμοστούν τα μέτρα που προβλέπονται για το αυθαίρετο. Δηλαδή, είτε να πληρώσει κάποιο πρόστιμο, είτε να κατεδαφιστεί. Υπάρχει ένα πρόβλημα σε όλο αυτό. Μέσα σε αυτό το συγκρότημα στεγάζεται η υπηρεσία δόμησης Μυκόνου. Δηλαδή η πολεοδομία της Μυκόνου. Μέσα στο αυθαίρετο. Ναι, νομίζω ότι μπορούμε να δούμε και μια σχετική φωτογραφία που έχουμε τραβήξει από το. Μιλάμε για απίθανα πράγματα. Ναι. Μιλάμε για απίθανα πράγματα. Η πολεοδομία στεγάζεται σε αυθαίρετο κτίριο. Εκεί είναι ο χώρος ο οποίος δεν έχει κτιστεί. Βλέπουμε την αεροφωτογραφία της Γεωγραφικής Υπηρεσίας Στρατού. Και θα δούμε σε λίγο και την ταμπέλα της πολεοδομίας. Υπήρξαν δύο αναβολές στην υπόθεση. Και πρέπει να σου πω ότι κλείσαν και δύο βεράντες. Αυτές οι δύο βεράντες από πάνω κλείστηκαν ενώ ήταν χώροι ημιπαίθριοι, και τότε οι επιθεωρητές περιβάλλοντος είπαν ότι πρέπει να εφαρμοστούν τα μέτρα τα οποία προβλέπονται σε αυτές τις περιπτώσεις. Αυτό το έχουν πει από τον Οκτώβριο του 23, Νίκο, αλλά δεν έχει γίνει τίποτα. Φοβερά πράγματα. Να ευχαριστήσουμε τον Τάσο Θέλογλου για το αποκαλυπτικό ρεπορτάζ του.